Κυρίες και κύριοι, σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε το πόρισμά του για την Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη, μια εξεταστική που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και την ψήφισε βέβαια, έκανε όμως ό,τι μπορούσε για να μην υπάρξει πλήρης, για να υπάρξει πλήρης συγκάλυψη των ευθυνών της και γι' αυτό την έκλεισε και άρον-άρον. Ό,τι και να κάνετε και εσείς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που έχετε επίσης λερωμένη τη φωλιά σας, το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Και τουλάχιστον στη λαϊκή συνείδηση έχουν αποδοθεί και όλες οι ευθύνες. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Είναι και η υπόσχεση που δώσαμε πριν ένα χρόνο, όταν μια ολόκληρη χώρα συγκλονιζόταν από το έγκλημα στα Τέμπη, που στήχησε τη ζωή σε 57 αθώες ψυχές, στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά. Αμέσως μετά από αυτή την ομιλία μου στη Βουλή, έχουμε συνάντηση με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να καταθέσουμε τα στοιχεία που περιέχονται στο πόρισμα από την Εξεταστική Επιτροπή, με τα οποία, κατά την άποψή μας, αναδεικνύονται μεγάλες πολιτικές και ποινικές ευθύνες και σε πολιτικά πρόσωπα, τα οποία πρέπει να διερευνηθούν και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι για τον αθώο χαμό τόσων συνανθρώπων μας. Η χώρα είχε συγκλονιστεί τότε και από τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις του λαού και κυρίως της νεολαίας, από τη μια ως την άλλη άκρη της χώρας. Και αυτό είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Ότι θα γίνουμε η φωνή όλων των νεκρών για να αναδειχθούν οι αιτίες, οι ένοχοι, που όπως και σε κάθε έγκλημα υπάρχουν και σε αυτό. Το χρωστάμε στις 57 ψυχές που χάθηκαν εκείνο το βράδυ, όταν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των απίστευτων τεχνολογικών δυνατοτήτων, δύο τρένα συγκρούστηκαν με τοπικά, αφού πρώτα κινούνταν επί 12 ολόκληρα λεπτά σε αντίθετες κατευθύνσεις στην ίδια γραμμή, χωρίς κανένας από τους αρμόδιους να πάρει είδηση. Το χρωστάμε στις οικογένειές τους, στις μανάδες και στους πατεράδες που ένα χρόνο τώρα ζητούν απαντήσεις, ζητούν να πληρώσουν οι ένοχοι. Χρωστάτε ακόμα απαντήσεις τι ακριβώς συνέβη και φτάσαμε σε αυτό το έγκλημα, τι ακριβώς συνέβη τις στιγμές εκείνες, τι ακολούθησε μετά. Και αναφέρομαι στα πάντα, σε όλα όσα παρακολουθούμε, σε ζωντανή σύνδεση, να προσπαθείτε να τα συγκαλύψετε με μπαζώματα, με απώλεια οπτικού υλικού και τόσα άλλα. Δύσκολο να τα συγκαλύψετε βέβαια τελικά, γιατί τουλάχιστον έχουν όλοι και όλα αποκαλυφθεί, τουλάχιστον στη λαϊκή συνείδηση. Έχετε όλοι σας αποκαλυφθεί. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά και τις επόμενες μέρες. Απαντήσεις βέβαια η κυβέρνησή σας χρωστάει και για πολλά άλλα ακόμα. Ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο της επίσκεψής σας, κύριε Μητσοτάκη, στην Ουκρανία και τη συνάντησή σας με τον Ζελένσκι, πέρα βέβαια από το προφανές ότι η επίσκεψη σηματοδοτεί την ενεργότερη συμβολή εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το μακελιό και συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια, όπως όλοι ξέρουμε, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, στο έδαφος μέσα της Ουκρανίας. Είναι όμως μόνον αυτό, γιατί όλος τυχαίως βρισκόμαστε σε μια φάση που έχει ανοίξει η συζήτηση για την περαιτέρω ενίσχυση του καθεστώτος Ζελένσκι από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ με επιπλέον πολεμικό υλικό, ακόμα και με στρατιώτες. Έχετε να μας ενημερώσετε για κάτι? Εκτός αν την ενημέρωση την έχει αναλάβει σε επόμενο χρόνο να την κάνει ο ίδιος ο Ζελένσκι εδώ, συνοδευόμενος από το φασιστικό ναζιστικό τάγμα των Αζόφ. Για ένα σωρό ζητήματα χρωστάτε απαντήσεις τελικά εσείς της κυβέρνησης. Επιλέγω ένα ακόμα. Πώς, για παράδειγμα, τα προσωπικά δεδομένα εκλογέων του εξωτερικού έγιναν fake volant στα χέρια μιας ευρωβουλευτής, με δεδομένο ότι αυτά τα στοιχεία βρίσκονταν μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών?
μην κουράζεστε να απαντάτε, γιατί η αλήθεια είναι πως επιβεβαιώθηκε αυτό που από την πρώτη στιγμή είπε το ΚΚΕ, ότι ο νόμος για την επιστολική ψήφο ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για την οθεία και την αλλίωση της εκλογικής διαδικασίας. Και είμαστε ακόμα 3 μήνες πριν τις ευρωεκλογές. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Για να έρθω και στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν και τα περισσότερα και τα βασικά τα είπα χτες, μιλώντας εδώ μέσα κατά την πρωτολογία μου. Συνολικά και συμπερασματικά, παρακολουθώντας όλη αυτή τη συζήτηση και αυτές τις μέρες, μέσα στη Βουλή επιβεβαιώνει ότι συγκρούονται 2 εκ διαμέτρου αντίθετοι κόσμοι. Ο ένας εκφράζει το παλιό, το ξεπερασμένο, και με τον έναν ή άλλο τρόπο καθαγιάζει το δρόμο που μας έφερε και ως εδώ. Από τη μια είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχει φέρει προς ψήφιση ενάντια στο λαϊκό αίσθημα ένα πραγματικό έκτρωμα, φέρνει ιδιωτικά πανεπιστήμια μαγαζιά και ιδιωτικοποιεί ακόμα περισσότερο τα δημόσια πανεπιστήμια, δημιουργεί 2 διαφορετικούς τρόπους εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Ο ένας κρίνεται από τις επιδόσεις των πανελλαδικών και ο άλλος από την τσέπη. Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση διαρρέει και σενάρια για πανελλαδικές εξετάσεις από την πρώτη λυκείου. Μην κάνετε όνειρα ότι αν γίνει νόμος αυτή η ταξική εξόντωση των μαθητών, αυτό θα κρατήσει για πολύ. Δεν θα σας το επιτρέψει ο ίδιος ο λαός, η ίδια η νεολαία, η πανεπιστημιακή κοινότητα. Ο τιμοκατάλογος των πτυχίων που συνοδεύει την ίδρυση των ιδιωτικών αργά ή γρήγορα στοχεύεται να επεκταθεί και στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Όσο για την αντιπολίτευση, τι να πούμε. Το κάνετε όλο και πιο εύκολο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είπατε ότι συμφωνείτε με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά να προηγηθεί η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος πρώτα. Και φυσικά, πλην ΚΚΕ, κανένας δεν είπε κουβέντα για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Το ιδιωτικοποιημένο δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή, που είναι μακριά και έξω από τις ανάγκες φοιτητών, πανεπιστημιακών, των ίδιων των εργαζομένων. Ο άλλος κόσμος που πιστεύουμε ότι εκφράζει το σύγχρονο, το καινοτόμο, δεν μπορεί παρά να είναι σε σύγκρουση με όσα οι υπόλοιποι παρουσιάζεται ως μονόδρομο εδώ μέσα. Το ΚΚΕ έφερε μέσα σε αυτή την αίθουσα τις πραγματικές ανάγκες, τις διεκδικήσεις, τα αιτήματα των φοιτητριών και φοιτητών, τις απόψεις πάνω από το 50% του ελληνικού λαού, που ορθώνουν ένα ξεκάθαρο όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και χωρίς αστερίσκους, που διαφωνούν με την ουσία αυτής της αντιδραστικής τομής και όχι απλά με την διαδικασία, με την δεδομένη αντισυνταγματικότητα του νόμου σας. Παλεύουν για πτυχία με αξία, αντί για τα πτυχία που πολλούνται και αγοράζονται. Και τα πτυχία τα έχετε κάνει διαβατήρια για την ετεροαπασχόληση και την ανεργία όλοι μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Συμφωνώντας και υλοποιώντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετατρέπει το πτυχίο σε ένα απλό προσόν. Ζητούν, απαιτούν να μην υπάρχουν φοιτητές πελάτες, ούτε στα ιδιωτικά μαγαζιά, αλλά ούτε και στα δημόσια πανεπιστήμια μας. Όλοι σας έχετε ενσωματώσει ευρωπαϊκές οδηγίες στην ελληνική νομοθεσία. Κύριε Πρόεδρε, ζητήστε το λόγο για 5 λεπτά, όχι για νέα ομιλία. Για αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων. Παρακαλώ, κύριε Γενικέ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τους φοιτητές πελάτες στα δημόσια τους έχετε κάνει όλοι μαζί. Με την επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, στα ξενόγλωσσα, στο ΕΑΠ. Με την επιβολή ενοικίων στις δημόσιες εστίες των πανεπιστημίων μας, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πληρώνουν για αναλώσιμα μεταφορές σύτηση. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, μην περιμένετε ότι αυτό το κίνημα θα σας κάνει εύκολο, όπως συνηθίσατε από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως σας έχει στριμώξει μέχρι τώρα, όπως έχει καταφέρει να αφήσει αντιδραστικούς νόμους στα χαρτιά, όπως το νόμο για την πανεπιστημιακή αστυνομία,
Έτσι και τώρα θα βάλει εμπόδια, θα παλέψει ενάντια στον νόμο σας και τα επακόλουθά του, όπως η δεδομένη κατεύθυνση για επιβολή διδάκτρων και στα δημόσια πανεπιστήμια. Το ΚΚΕ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις και θα συνεχίσει το δίκαιο αγώνα των φοιτητών του κόσμου της εκπαίδευσης. Το ΚΚΕ, ακριβώς επειδή δεν έχει δεσμεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΣΕΒ, σε άλλες ενώσεις που όλων σας οι νόμοι είναι σκονάκια τους, μπορεί να συζητά για το πανεπιστήμιο που είναι προς όφελος των αναγκών των πολλών και όχι των λίγων. Έχουμε ολοκληρωμένη, επιστημονικά επεξεργασμένη πρόταση και την καταθέτουμε στα πρακτικά για το πανεπιστήμιο που θα αξιοποιεί τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ανθρωπότητας για να υπηρετήσει την ευτυχία και την ευημερία της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι των λίγων αυτής της κοινωνίας. Αυτήν εδώ κρατάω στα χέρια μου και την καταθέτουμε στα πρακτικά. Θα βοηθήσει και εσάς, κύριε Πυρακάκη, συνολικά την κυβέρνηση και τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Με την δύναμη, λοιπόν, των εργατικών, λαϊκών αγώνων, με μια πανευρωπαϊκή αντεπίθεση, με πολύ πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα, μπορούμε να σπάσουμε τα δεσμά για μια Ελλάδα και μια Ευρώπη πραγματικά όλων των εργατών, των αγροτών, των λαών, της νεολαίας, της αλληλεγγύης και ενός πιο φωτεινού μέλλοντος. Σας ευχαριστώ.